Μιλούσαμε για θέματα οικονομίας, οπότε θα ξεκινήσω με τα θέματα της οικονομίας. Ένα απολογισμό θα ήθελα να κάνουμε για το 2014 και να δούμε και τις προοπτικές του 2015. Στα θέματα της οικονομίας, είχαμε χθες την έγκριση του προϋπολογισμού με ψήφους και με την ψήφο, με συγχωρείτε, του Δημοκρατικού Κόμματος. Αυτή είναι ψήφος εμπιστοσύνης προς τον τρόπο που λειτουργεί στα οικονομικά η κυβέρνηση. Κάθε άλλο. Είναι όμως ψήφος ευθύνης. Γιατί ακριβώς εμείς θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε στάση πληρωμών σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να λύσει τα προβλήματα της κυπριακής οικονομίας. Για μας προέχει ακριβώς η σταθερότητα και η αξιοπιστία του κράτους μας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι συμφωνούμε με τη φιλοσοφία του προϋπολογισμού ή συμφωνούμε με τις πολιτικές ή όλες τις πολιτικές της κυβέρνησης. Κατά ακρίβεια θεωρούμε ότι μέχρι στιγμής δεν ανταποκρίνεται δυστυχώς η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης στις προσδοκίες των πολιτών. Και είναι ωραίο να λέμε διάφορους αριθμούς, δείχτες, είπε και πολλούς ο Υπουργός Οικονομικών. Σήμερα, κύριε Πομιλωρίδη, στην Κύπρο, του 21ου αιώνα, ένας στους τρεις συμπολίτες μας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι η χειρότερη επίδοση από όλες τις χώρες του μνημονίου μετά την Ελλάδα. 240.000 συμπολίτες μας ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι μια πόλη όπως τη Λευκοσία αυτή τη στιγμή που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Εάν αυτό το δεδομένο θεωρούμε εάν ότι είναι τον προϋπολογισμό εσείς, κύριε Βαδόπουλε, τι θα κάνετε για αυτούς τους ανθρώπους? Δεν είναι ζήτημα μόνο προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός είναι μια πτυχή της ευρύτερης οικονομικής πολιτικής που έπρεπε να ακολουθείτε. Είναι και γι' αυτό που λέμε δεν λύνει ο προϋπολογισμός τα προβλήματά μας. Τι θα κάνει για τους ανθρώπους όμως, τον έλεγχο? Η δημοσιονομική πτυχή είναι μία. Η κυβέρνηση, λόγω μνημονίου, λόγω Τρόικας, είναι ενδεχομένως να μην έχει οικονομικά προβλήματα πλέον. Δεν μπορούν να πούν το ίδιο και οι πολίτες. Είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που εμείς θέλουμε να δούμε άλλες πολιτικές. Και αναπτυξιακές δαπάνες μέσα στους προϋπολογισμούς που δεν υπάρχουν, αλλά και αναπτυξιακά κίνητρα που δεν έχουν να κάνουν με δαπάνες. Κίνητρα για να μπορέσει να κινηθεί το παζάρι. Κίνητρα για να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις. Πού είναι οι ξένες επενδύσεις? Μεταρρυθμίσεις. Λέει η κυβέρνηση ότι έχει προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα. Μα πούντες. Πού είναι οι μεταρρυθμίσεις? Μιλάμε για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, που αντικατοπτρίζει το 5% των δαπανών του προϋπολογισμού. Καλά, οι μεταρρυθμίσεις για το υπόλοιπο 95% της δημόσιας υπηρεσίας πού είναι? Για τα 8 δισεκατομμύρια πού είναι? Και ασχολούμαστε με τα 55 εκατομμύρια. Πού είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν πιο αποτελεσματική, πιο αποδοτική την κυβέρνησή μας, έτσι ώστε να αξιοποιούνται και τα χρήματα με τον καλύτερο δυνατό βαθμό? Δυστυχώς, ακολουθούμε μια πολιτική καθυπόδειξη της Τρόικας. Και δεν είναι αποκλειστικό πρόβλημα της Κύπρου αυτό, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ολόκληρη η Ευρώπη. Η πολιτική που ακολουθείται συντηρεί την ύφεση, το οδηγεί θέμα σε ανεργία μπορούσαμε να κάνουμε και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Ας δηλαδή ξεκινήσουμε από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της κυπριακής οικονομίας. Να σταματήσει να αγχώνεται η κυβέρνηση και ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατά πόσο θα ελέγχουν τις τράπεζες, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό τους ενδιαφέρει. Να ελέγξουν τον συνεργατισμό, τον έχουν ελέγξει, την ελληνική με πολιτικούς διορισμούς, την Τράπεζα Κύπρου. Επομένως, ελέγχουν ποιοι θα αναδιαρθρώνονται και ποιοι θα εκποιούνται. Ποιοι θα βοηθηθούν, ποιοι θα κυνηγηθούν. Ποιοι θα στηριχθούν, θα προστατευτούν και ποιοι θα μείνουν άστεγοι. Δεν είναι υγιές πράγμα για μια δημοκρατία. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων στον κόσμο. Σήμερα, αντιλαμβάνομαι ότι ή σήμερα εχθές, ο σύνδεσμος δανειοληπτών, ο φίλος μας ο κύριος Μελάς, έχουν βγάλει μια ανακοίνωση για τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας που έχουν αλλάξει εις βάρος των δανειζόμενων. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Αντί να αλλάζουν οι οδηγίες όπως ζητούσαμε εμείς και να βοηθούνται οι δανειζόμενοι, έχουν δημιουργηθεί περισσότερα προβλήματα για τις αναδιορθώσεις. Φυσικά, οφείλουμε να ρωτήσουμε και το εξής. Όταν πρωτοβγήκε το νομοσχέδιο των εκπίσεων, ο κύριος Μελάς μας έλεγε, μας έκαμε μαθήματα από τηλεοράσεως και από αυτόν εδώ το στούντιο και μας έλεγε ότι ήταν σπουδαίο εκείνο το νομοσχέδιο των εκπίσεων και θα προστατεύσει τους δανειζόμενους. Σήμερα λέει άλλα πράγματα. Άρα, αυτό που θέλουμε εμείς και επανέρχομαι πίσω στη συζήτησή μας, είναι μια ευρύτερη οικονομική πολιτική που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Ο προϋπολογισμός είναι ένα κομμάτι. Ναι. Θέλουμε κι άλλα. Θέλουμε μια επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου, αλλαγή προνοιών που έχουν προβλήματα, ελάφρυνση των φορολογικών βαρών που αυτή τη στιγμή γονατίζουν τις κυπριακές επιχειρήσεις. Ο Υπουργός σήμερα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν φορολογικές ελαφρύνσεις στο 2015, αν
οι δείχτες οικονομίες συνεχίσουν να κινούνται. Ωραία, ας ξεκινήσουμε με τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας, που δεσμεύτηκε η κυβέρνηση ότι θα την αλλάξει. Ας πάει να επαναδιαπραγματευτεί ο Υπουργός, όπως του λέμε εμείς, το μνημόνιο, για να μειωθεί το ποσό της φορολογίας της ακίνητης περιουσίας που πρέπει να εισπράξουμε από φόρους. Γιατί δεν το κάνει? Να μειώσουμε το ποσό, επειδή το ποσό που συμφωνήσαμε είναι εξωπραγματικό. Δεν έχει σχέση με την Κυπριακή πραγματικότητα δηλαδή, και την Κυπριακή οικονομία. Χθες είχαμε και την είδηση ότι 207.000 περίπου. Ναι, προσπαθούν να προλάβουν. Δεν έχουν ταυτότητες. 300.000, ναι, συγγνώμη. Ναι, 300.000. Θυμάμαι το ποσό. 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ αξίας γη δεν έχει ιδιοκτήτη, γιατί δεν έχει καταχωρηθεί ταυτότητα. Άρα δεν μπορούν αυτοί να πληρώσουν. Και ο πολίτης διερωτάται αν αυτοί είναι πάλι κάποιοι μεγαλόσχημοι, κύριε Βαδόπουλο. Πληρώνουμε εμείς για αυτούς. Για να είμαστε δίκαιοι, φυσικά, αυτόν γινόταν εδώ και χρόνια. Ιδιαίτερα τη δεκαετία του 80, όπου δεν υπήρχαν τα μηχανογραφημένα συστήματα, γίνονταν μεταβιβάσεις χωρίς τον αριθμό ταυτότητας και ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να υπάρχουν πολλά κίνητα χωρίς να υπάρχει ο αριθμός. Με το θέμα των εκποιήσεων, το οποίο έχετε αναφερθεί, τι θα πρέπει να γίνει, θα καλύψει τελικά? Μήπως το Δήμο συμμετέχει σε αυτή την επιτροπή που θα καθόριζε τι θα έμπαινε μέσα σε αυτό το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας? Θα καλύψει τελικά, θα λειτουργήσει υπέρ αυτού που έχει ανάγκη? Εμείς από την αρχή λέγαμε ότι θα πρέπει να λειτουργήσει ο νόμος των εκποιήσεων ταυτόχρονα και μαζί με το πλαίσιο αναφερεγγιότητας, που ακριβώς θα περιλάμβανε τις προτάσεις νόμου, τα πακέτα νόμων που θα προστάτευαν τους δανειζόμενους, για να υπάρχει ισορροπία. Όχι να δώσουμε ένα ρόλο πάνω στις τράπεζες και καμία αναπολύτως ασπίδα σε εκείνους τους δανειζόμενους, όχι εκείνους που έχουν λεφτά και δεν πληρώνουν, εκείνους να τους κυνηγήσουμε. Εκείνους τους δανειζόμενους που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της ύφεσης, λόγω της ανεργίας και λόγω του ότι τους πήραμε τα χρήματα τους με το κούρεμα και τους αφήσαμε τα δάνεια. Αυτούς πρέπει να τους βοηθήσουμε. Και αυτό είναι που χρειάζεται μια διαδικασία, να διαπιστώνουμε ποιοι είναι βιώσιμοι, ποιοι δεν είναι βιώσιμοι, και να στηρίζουμε εκείνους που μπορεί να είναι βιώσιμοι με σωστές αναδιαρθρώσεις, κάτι που δεν γίνεται και σήμερα. Επομένως, πρέπει να εφαρμοστούν όλα τα νομοσχέδια ταυτόχρονα. Είναι και τα δύο προνοίες του μνημονίου. Ακούμε απειλές όμως μόνο για το νομοσχέδιο των εκποιήσεων. Δεν ακούμε απειλές για το νομοσχέδιο του πλαισίου, που είναι η προστασία των δανειζομένων. Η κυβέρνηση και η Τρόικα μας απειλούν μόνο για τις τράπεζες. Επομένως, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι πρέπει και τα δύο να εφαρμοστούν ταυτόχρονα. Δεν γίνεται να εφαρμόζεται μόνο το ένα και όχι το άλλο. Μας έχουν μείνει δύο λεπτά. Θέλω να μιλήσουμε για τον Κυπριακό. Η μισή χρονιά πέρασε χωρίς να έχουμε στην ουσία διαπραγματεύσεις. Ήταν οι διακοπές του καλοκαιριού μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Τι αναμένετε για το 2015, κύριε Πρόεδρε? Είναι ιδιαίτερα δύσκολες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούμαστε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Είχαμε φυσικά χθες θετικές εξελίξεις ό,τι αφορά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αφορούν την Τουρκία, που αποδεικνύουν ότι όταν διεκδικούμε μπορούμε να πετυχαίνουμε κάποια πράγματα. Η Κύπρος δεν υπαναχώρησε και δεν εισάκουσε τις εκκλήσεις για να ανοίξουμε κεφάλαια. Ναι. Και χαιρετίζουμε. Έγινε αυτή το δικό μας χθες, βεβαίως παίξαμε άμυνα, δεν παίξαμε. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να πούμε και την άλλη πλευρά όμως, η οποία είναι ανησυχητική, ότι δεχτήκαμε πιέσεις και δεν πετύχαμε καμία απολύτως ρητή αναφορά μέσα στα συμπεράσματα για τις παραβιάσεις της Τουρκίας για την οδηγία της Ναύτεξ. Δεν υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Άρα, εμείς επαναλαμβάνουμε ότι θα πρέπει αυτή την δύσκολη περίοδο να βρούμε τους τρόπους να προκαλέσουμε πολιτικό κόστος, πραγματικό πολιτικό κόστος στην Τουρκία. Το πετύχαμε με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, όπου και εμείς βοηθήσαμε να συμβάλλουμε έτσι ώστε να πιστεί η ομάδα των σοσιαλδημοκρατών να ψηφίσει θετικά και υπέρ των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν, αλλά πρέπει να συνεχιστούν και με πραγματικά μέτρα σε επίπεδο της δικής μας κυριαρχίας, έτσι ώστε να επιφέρουμε πολιτικό κόστος και αρνητικές συνέπειες στην Τουρκία για αυτές τις παραβιάσεις. Γιατί αν περάσει το μήνυμα, και αν εκλάβει το μήνυμα η Τουρκία ότι είμαστε αδύναμοι, αναποφάσιστοι και ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας, τότε να μην έχουμε καμία απολύτως αφιβολία. Όποτε θα δυσκολεύουν τα πράγματα στις διαπραγματεύσεις, θα μας κατεβαίνει τον Μπαρμπάρος, θα μας κατεβαίνουν τα πολεμικά πλοία, θα μας απειλάει η Τουρκία με τη βία και τα όπλα για να μας σέρνει σε περαιτέρω υποχωρήσεις. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε στην Τουρκία να πετύχει αυτούς τους στόχους.